Γεια σας. Ο Μάιος, εκτός όλων των άλλων, είναι και ένας μήνας που έτσι τα έφερε η τύχη και δύο χώρες γειτονικέ, εμείς, η Ελλάδα και η Τουρκία, πάμε σε εκλογές. Ξεκινήσαμε δηλαδή την εκλογική διαδικασία. Είναι γνωστό και δεν το λέω για αυτό ως είδηση, το λέω για να δείξω ότι στη Ρωσία, μετά την εκλογική διαδικασία στην Αθήνα, δόθηκε προς τα έξω το αποτέλεσμα και τα σχετικά ρεπορτάζ, πλην όμως τίποτα περισσότερο. Σε αντίθεση με μας τα ρεπορτάζ, οι αναλύσεις γύρω από τις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στη Τουρκία έδιναν και έπαιρναν όλη την εβδομάδα την προηγούμενη, αλλά συνεχίζονται και τώρα που πάει η Τουρκία που οδηγείται στο δεύτερο γύρο. Ε, νομίζω ότι είναι χαρακτηριστικό αυτό το οποίο α, γίνεται διότι όπως ξέρουμε δύο χώρες μέλη του ΝΑΤΟ όπως είναι η Ελλάδα και η Τουρκία έχουν δύο τελείως διαφορετικές στάσεις απέναντι στο θέμα της α, στρατιωτικής επιχείρησης α, που κάνει η Ρωσία στην Ουκρανία με την Τουρκία να κρατάει μια στάση α, σχετικά ουδέτερη θα έλεγα και εν πάση περιπτώσει μια στάση η οποία βολεύει τη Ρωσία με την έννοια ότι δεν παίρνει μέρος η Τουρκία στις κυρώσεις, στο τεράστιο αυτό πακέτο των κυρώσεων που γίνονται κατά της Ρωσίας και αντίθετα μένει ένας διάβλος θα έλεγε κανείς εξόδου και ρωσικών εμπορευμάτων και κεφαλαίων και οτιδήποτε άλλο μέσω της Τουρκίας προς τις διεθνείς αγορές. Με αυτή την έννοια υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις και ένα διαφορετικό ενδιαφέρον από την πλευρά της Μόσχας προς τις δύο εκλογικές αναμετρήσεις παρά το γεγονός ότι θα έλεγα εγώ ζώντας από κοντά τα ζητήματα αυτά το 2015 είχε αναστατωθεί ολόκληρη η δημοσιογραφική κοινότητα της Ρωσίας για τις εκλογές τότε και αργότερα το δημοψήφισμα που είχε γίνει στην Ελλάδα τα γνωρίζουμε όλοι εκείνη την άνοιξη του 2015 οι κερία αλλάζουν και από ό,τι μπορώ εγώ να εκτιμήσω, να δώσω μια δική μου προσωπική υποκειμενική εκτίμηση από το αποτέλεσμα των εκλογών που δεν είναι και το τελικό από ό,τι καταλαβαίνω στην Ελλάδα, μάλλον οδηγούμαστε και σε επαναληπτικές εκλογές σύντομα, ε, η Ρωσία φαίνεται ότι δεν είναι στην πλευρά στην οποία βρισκόμαστε εμείς. Εμείς βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά, όπως έχει πει ο μέχρι τώρα Πρωθυπουργό και κατά πάσα πιθανότητα και ο επόμενο Πρωθυπουργό θα έχει ε, την ευκαιρία να ξανααναδειχθεί ο κ. Μητσοτάκη. Αν δεν υπάρξει κάτι εξτραβαγκάντο, όπω λέμε, κάτι που να ανατρέψει τα πράγματα, ε, θα ήθελα εδώ να βάλω στην κουβέντα σήμερα τον ε, εκλεκτό γνωστό και φίλο μου τον Κωνσταντίνο Φίλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων όχι για να συζητήσουμε για τις εκλογές στην Ελλάδα, αλλά στο φόντο αυτών των εκλογικών διαδικασιών σε Ελλάδα και Τουρκία, να δούμε πώς και πού μπορούμε εμείς να κινηθούμε και ποιο είναι το πλαίσιο σε ένα γενικότερο, έτσι, γεωπολιτικό ε, χάρτη που μπορούμε να βρεθούμε. Πέρα από το ότι ανήκουμε στη Δύση, αυτό το ξέρουμε και αυτό είναι ένα δεδομένο εδώ και δεκαετίες. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, σε χαιρετώ και μια δική σου πρώτη προσέγγιση και εγώ και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. <coughs> Γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, ε, Δημήτρη, και είναι μεγάλη χαρά να είμαι μαζί σου εδώ σήμερα για να κουβεντιάσουμε. Ε, για τα αποτελέσματα των ελληνικών εκλογών τα, τα είπες σωστά. Ε, λίγες μέρες μετά από αυτές που συνομιλούμε, είναι δεδομένο ότι πηγαίνουμε σε δεύτερο γύρο. Άλλωστε, το α, <coughs> ποσοστό που πέτυχε η Νέα Δημοκρατία το οποίο ήταν πέραν ε, των εκτιμήσεων όλων των δημοσκοπήσεων, πολύ πάνω από αυτές, δεν αφήνει περιθώρια για μια συγκυβέρνηση, η οποία να πω ότι με βάση, τις, ε, με βάση τα ποσοστά ε, και με βάση τους ε, ε, βουλευτές, θα ήταν μια πάρα πολύ ισχυρή κυβέρνηση συνασπισμού μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ, αν είχαμε ε, συγκυβέρνηση από τον πρώτο γύρο, Δηλαδή θα ήταν είναι μια κυβέρνηση η οποία θα υπερεύαινε τις 180 έδρες. Είναι Είναι. Ε, κάτι το οποίο έχουμε να δούμε στην Ελλάδα είτε σε μονοκομματική ε, κυβέρνηση ε, είτε σε κυβέρνηση συνεργασίας ε, πάρα πολλά χρόνια. Να πω εδώ ότι μετά τα αποτελέσματα αυτά πάμε σε ένα δεύτερο γύρο ε, πολύ γρήγορα. Δηλαδή αντί για τις 2 Ιουλίου ε, ο, οι εκλογέ θα λάβουν χώρα στι 25 Ιουνίου εκτό συγκλονιστικού απρόπτου. Ε, και αυτό δείχνει η επίσπευση μια επιθυμία από πλευράς Κυριάκου Μητσοτάκη να πάει πολύ γρήγορα σε εκλογές, έχει το momentum και νομίζω ότι δεν υπάρχει συζήτηση για το αν θα έχει την αυτοδυναμία με άλλο πλέον εκλογικό σύστημα, όχι με αυτό της απλής αναλογικής αλλά με αυτό τη της ενισχύτης αναλογικής στις επόμενες εκλογές. Άρα λοιπόν η Ελλάδα στις 26 Ιουνίου θα ξυπνήσει εκτός ξαναλέω συγκλονιστικότητα του απρόπτου με μια νέα κυβέρνηση η οποία θα είναι συνέχεια της προηγούμενης και με πολιτικό κυρίαρχο τον ε, πρόεδρο της Νέα Δημοκρατίας και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η Τουρκία από την άλλη στις 28 Μαΐου, σε λίγες μέρες δηλαδή από σήμερα, ε, την ερχόμενη Κυριακή, έχει το δικό της δεύτερο γύρο των εκλογών. Εγώ θεωρώ και εκεί ότι το αποτέλεσμα είναι ε, προδιαγεγραμμένο. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να έχουμε ανατροπή. Ο πρόεδρος Ερντογάν νίκησε με δύο εκατομμύρια ψήφους διαφορά. Και αυτό κόντρα σε αρκετέ δημοσκοπήσεις. Είναι μεγάλη η διαφορά αυτή. Επίση, έχει τον κρατικό μηχανισμό μαζί του. Έχει το momentum το πολιτικό, γιατί έχει επικρατήσει και στι κοινοβουλευτικέ εκλογέ. Άρα λοιπόν, οι Τούρκοι θα αποφύγουν να μπουν σε μια περιπέτεια που άλλο θα είναι ο πρόεδρο και άλλο θα και άλλο θα ελέγχει το κοινοβούλιο. Άρα λοιπόν, ο Ερντογάν πάει με πάρα πολύ καλέ προοπτικέ να κερδίσει και κατά τα φαινόμενα θα κερδίσει και με μια ασφαλή διαφορά που δεν θα αφήσει περιθώριο για ζητήματα νοθείας που έχουν τεθεί από την αντιπολίτευση κατά τον πρώτο γύρο. Το πώ βέβαια οδηγηθήκαμε στι τουρκικέ εκλογέ, υπό ποιου όρου και προποθέσει, δεν έχουμε τον χρόνο να το αναλύσουμε. Έχω πολύ συγκεκριμένη άποψη. Αλλά όπω και να έχει, το πιθανότερο, όχι το πιθανότερο, το σχεδόν δεδομένο σενάριο είναι ότι σε περίπου ένα μήνα από σήμερα, σε Ελλάδα και Τουρκία, θα έχουμε δύο κυβερνήσει που είναι συνέχεια των προηγούμενων, τουλάχιστον σε επίπεδο ηγεσία. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να επισημάνω εδώ είναι ότι είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Δεν ξέρω αν εσύ που είσαι λίγο μεγαλύτερο και εμπειρότερο, μου το θυμάσαι. Εγώ πάντω δεν το θυμάμαι. Να έχουμε σχεδόν ταυτόχρονα την εκλογή κυβερνήσεων σε Ελλάδα και Τουρκία. Το οποίο σημαίνει τι, ότι στη μεν Τουρκία, βάσει του συντάγματο, υπάρχει μία πενταετία μπροστά διακυβέρνηση, στη δε Ελλάδα μία τετραετία. Δεν ξέρουμε αν θα ολοκληρώσουν οι μεν ή οι δε την πενταετία και την τετραετία. Αυτό που ξέρουμε όμω είναι ότι δημιουργείται ένα πολιτικό momentum για να αναζητηθούν κάποιοι κοινοί παρανομαστέ ανάμεσα στι δύο χώρε. Γιατί? Γιατί, αν υποθέσουμε ότι στην ελληνική πλευρά υπήρχε η επιθυμία έναρξη κάποια μορφή διαλόγου που μπορεί και πρέπει να είναι μόνο μία και συγκεκριμένη, και ο Έλληνα Πρωθυπουργό ήταν πρωτοεκλεγμένο ή εκλεγμένο με ενωπή λαϊκή εντολή, και ο Τούρκο Πρόεδρο πήγαινε σε εκλογέ, καταλαβαίνετε ότι δεν θα μπορούσαν να συναντηθούν χρονικά το ανάποδο αν είναι από την Τουρκία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει η προοπτική ή μάλλον μια ας το πούμε προσδοκία, χαμηλή προσδοκία η αλήθεια είναι, ότι εφόσον έχουμε δύο κυβερνήσεις με ενωπή λαϊκή εντολή, έχουν ένα περιθώριο ανοχής από τις κοινωνίες για να αναζητήσουν ενδεχομένως κοινούς παρανομαστές ανάμεσά τους. Ακριβώς Κωνσταντίνε αυτό που είπες, γι' αυτό ξεκίνησα αυτή την εκπομπή με την έννοια ότι έχουμε εκλογέ και οι δύο μέσα στο Μάιο, ουσιαστικά είναι ο μήνα που πάμε από μια καινούρια αφετηρία, βέβαια και στην Τουρκία και εμεί φαίνεται ότι πάμε από μια καινούρια αφετηρία με, τα, με τους παλιούς ηγέτες, αυτούς που υπήρχαν και πριν δηλαδή και ίσως αυτό να ήταν και μια αφετηρία που να έδινε αυτό πολλές και γιατί υπάρχει η εμπειρία, υπάρχει η μεταξύ τους α το πω έτσι τριβή με διάφορες δηλώσεις, προσεγγίσεις, συζητήσεις κτλ. Και όλοι θα ελπίζαμε όταν θα ολοκληρωθούν αυτές οι διαδικασίες οι εκλογικές να υπάρχει ένα πολύ καλό, ένα σωστό momentum το οποίο θα μπορούσε να δώσει και κάτι σε αυτή τη σχέση μεταξύ των δύο γειτόνων έτσι ώστε να μην, να μην υπάρχει αυτό το οποίο υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι συνεχείς αντεκλίσεις δηλώσεις, αντιδηλώσεις, αεροπλάνα, πτήσεις, αμφισβητήσεις, εναέριοι χώροι κτλ. Ε, όμως εδώ και θέλω πάλι την δική σου προσέγγιση, λέμε ότι τουλάχιστον απέναντι σε ένα μεγάλο γείτονα, βόρειο γείτονα όπως είναι η Ρωσία, εμείς και η Τουρκία έχουμε μια α, όχι αντίθετη αλλά εντελώς διαφορετική α, θέση. Εμείς έχουμε μια κάθετη αντιρωσική θέση που αυτή εκφράζεται όχι μόνο σε επίπεδο βερμπαλισμού με λόγια αλλά και σε επίπεδο πρακτικής γιατί έχουμε μετατρέψει τουλάχιστον την Αλεξανδρούπολη και νομίζω και τη Σούδα σε ένα hub, ένα τεράστιο διαμετακομιστικό κέντρο μεταφοράς προς την Ουκρανία στρατιωτικού εξοπλισμού είτε δικού μας που αυτό είναι από ό,τι έχω βγάλει σε αυτή την εκπομπή εδώ πέρα πολλούς ε, στρατιωτικούς εκπροσώπους, αναλυτές, ακόμα και στρατηγούς εν αποστρατεία οι οποίοι μιλάνε για έγκλημα, κάτι το οποίο γίνεται να, να το πούμε έτσι να απογυμνώνουμε νησιά, να απογυμνώνουμε διάφορες περιοχές της Ελλάδας που υπάρχει πρόβλημα, ενώ από την άλλη βλέπουμε την Τουρκία να κρατάει μία θέση, όχι φιλορωσική, αλλά... Και δικός μας και δικός σας. Δηλαδή να πουλάει μπαϊρακτάρ από τη μια πλευρά στο Κίεβο έχει κάνει πολύ μεγάλο νταραβέρι εκεί πέρα αυτή η κατάσταση με τα μπαϊρακτάρ μόνο που τώρα δεν το πολύ λένε γιατί τα περισσότερα τα έχει τσακίσει η, η ρωσική η στρατιωτική η, η μηχανή αλλά όμως ε, εκμεταλλεύεται στο έπακρο το γεγονός ότι δεν πάει σε αυτό το οποίο την πιέζουν επίμονα Όλο το χρόνο που πέρασε και οι Δυτικοί και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαίοι δηλαδή και οι Αμερικάνοι αλλά μέχρι τώρα δεν έχει υποχωρήσει εναντί της Ρωσίας. Πώς το βλέπεις εσύ. Μπορεί δηλαδή αύριο που τελειώνει ο πόλεμος λέμε αύριο με, με μια έννοια αφαιρετική έτσι. Ε, πώς θα πλασαριστούμε εμείς πώς θα πλασαριστούν οι Τούρκοι απέναντι σε αυτό το θέμα. Δημήτρη να πω σε σχέση με την Τουρκία. Ότι έχει μία στάση ε, ουδετερότητας η οποία κατά την άποψή μου καταλήγει να είναι ευμενής για τη Ρωσία περισσότερο από ότι για την Ουκρανία. Ε, ο Ερντογάν σε μία τελευταία συνέντευξη που έδωσε και στο CNN, ε, το CNN το Αμερικανικό και το CNN Τούρκ, ε, είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να επιβάλλουμε κυρώσεις στη Ρωσία. Η τουρκική οικονομία έχει ωφεληθεί τα μέγιστα από τη μη επιβολή κυρώσεων, διότι οι εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία το 2022 εκτοξεύτηκαν στα 62 δισεκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε για υπερδιπλασιασμό, ίσως και τριπλασιασμό των εμπορικών συναλλαγών, ακριβώς γιατί η Τουρκία υποδέχτηκε ρωσικά κεφάλαια τα οποία δεν είχαν κάπου αλλού να βρουν καταφύγιο. Η Α. Τουρκία έχει καταφέρει και με την στάση και το ρόλο που είχε τον επικοδομητικό για τη διευθέτηση ενός πολύ σοβαρού ζητήματος όπως ήταν αυτό με τα σιτηρά να έχει μία θέση στην Ουκρανία και να έχει αναβαθμίσει το ρόλο της. Κατά έναν τρόπο που μπορεί σε ορισμένου συμπατριώτες μας να φαίνεται παράδοξος αλλά είναι απόλυτα ε, έτσι και η Ελλάδα έχει αναβαθμίσει τη θέση της όχι επειδή έχει τηρήσει την ίδια στάση με την Τουρκία, είναι και διαφορετικά τα μεγέθη αλλά γιατί έχει φανεί από τη δυτική οπτική ένα συνεπής εταίρος των δυτικών και ειδικότερα των Αμερικανών σε μια πολεμική αναμέτρηση ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, η οποία έχει αρχίσει να γίνεται εδώ και καιρό μια αναμέτρηση δια αντιπροσώπων, αυτό που λέμε στα αγγλικά proxy war <coughs> και οπου οσδήποτε και η μία και η άλλη πλευρά μετρούν φίλου. Μόνο που εμείς και... έχουμε α, αναπτύξει όπως είπες τη θέση μας α, μέσα στο δυτικό σύστημα αξιών. Τον ΝΑΤΟ και στο... στι ΗΠΑ. Μέσα ναι. στο δυτικό σύστημα. Γι' αυτό λέω ότι είμαστε συνεπή ε, εταίρο για του Αμερικανού και για του Δυτικού. Προφανώ δεν είναι όλη η παγκόσμια κοινότητα η Δύση, γιατί πολλέ φορέ κάνουμε αυτό το λάθο. Και κάνουμε το λάθο και στην Ελλάδα να βλέπουμε και να διαβάζουμε και την Τουρκία και την Ρωσία μέσα από τα δυτικά μάτια, ενώ θα πρέπει να έχουμε για να ναι. είναι πιο ολοκληρωμένη η άποψή μα. Να και περιστατωμένοι να διαβάζουμε και τι δυναμικέ που αναπτύσσονται σε αυτέ τι χώρε, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι και η Ελλάδα έχει ενισχυθεί στα μάτια των Αμερικανών και των Ευρωπαίων, ειδικότερα των Αμερικανών, γιατί είναι ένα εταίρο ο οποίο στήριξε μια στάση αρχή από την αρχή, από το ξεκίνημα του πολέμου, αντιθέτω με την Τουρκία, η οποία, όπω είπε και εσύ, αμφιταλαντεβότατα, έχουν και οι δύο λοιπόν ωφεληθεί. Το θέμα είναι πώς διαβάζει κανείς τις παγκόσμιες εξελίξεις, Δημήτρη, και τις παγκόσμιες δυναμικές. Υπάρχει μία οπτική η οποία λέει ότι η Ρωσία είναι αυτή τη στιγμή απομονωμένη, η Ρωσία αυτή τη στιγμή ε, χάνει από τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά το γεγονός ότι έχει ε, θέση υπό τον έλεγχό της περίπου το 1 πέμπτο της Ουκρανικής επικράτειας και ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση... Προκειμένου να αποκατασταθούν ακόμα κι αν ο πόλεμο έλυγε αύριο, θα έπαιρνε σχεδόν μία γενιά για να μπορέσει να συμβεί αυτό. Απροπώ να σημειώσω εδώ πέρα ότι ξέρει πολύ καλά, η άποψή μου ήταν, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι η κρατούσα στην, στη Δύση και δεν θα μπορούσε να είναι αντικειμενικά μετά από αυτό που συνέβη στην Ουκρανία, ότι η Ρωσία θα έπρεπε να είναι κομμάτι τη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όπω έχουν τα πράγματα, δεν οδεύουμε προ τα εκεί. Και βέβαια μπορώ να κατανοήσω αυτού που σήμερα έχουν επιχειρήματα και ισχυρίζονται ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στο προβλεπτό μέλλον. Από την άλλη, υπάρχει η εκδοχή ότι ζούμε σε ένα κόσμο που η Δύση βρίσκεται σε υποχώρηση, η Δύση βρίσκεται σε μία πτώση, προσπαθεί να κάνει διαχείριση τη πτώση τη, η Ανατολή ανέρχεται, βλέπουμε δυνάμεις τη Ανατολή όπω είναι η Κίνα, πρωτίστω δευτερευόντω η Ρωσία, γιατί είναι και διαφορετικά τα μεγέθη, να έρχονται στο προσκήνιο και να διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο της πίτας της πολιτικής και οικονομικής σε παγκόσμια κλίμακα και κάπου εκεί λοιπόν έρχονται οι ευρασιανιστές ή η σχολή αυτή των Τούρκων που λέει ότι εμείς μπορούμε αυτοτελώς να είμαστε σε αυτόν τον κόσμο να μην εξαρτώμαστε από τους δυτικού τόσο πολύ άλλο αν είμαστε κράτος μέλος του ΝΑΤΟ άρα να είμαστε με το ένα πόδι στη Δύση αλλά με, το, με τη ματιά μας να λοξοκοιτάζει προς την Ανατολή και ότι είμαστε μια μεγάλη δύναμη και ότι τώρα που γίνονται ανακατατάξει παγκόσμιε, είναι η ευκαιρία η Τουρκία να ηγεμονεύσει στην ευρύτερη περιοχή τη. Η Ελλάδα, από την άλλη, είναι τη άποψη, αυτή είναι η κυρίαρχη άποψη σήμερα που μιλάμε, ότι η Δύση ναι, μεν βρίσκεται σε μια υποχώρηση, αλλά εμεί θα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό τη Δύση, θα πρέπει να σταθούμε στο πλευρό τη φιλελεύθερη δημοκρατία, των αρχών, των κανόνων διεθνού δικαίου, του ίδιου του διεθνού δικαίου, γιατί έχουμε απέναντί μα ένα γείτονα, την Τουρκία, ο οποίο αμφισβητεί τα νησιά μα, αμφισβητεί την κυριαρχία νησιών, θέτει ζητήματα αποστρατιωτικοποίηση, δηλαδή είναι μια δύναμη ε, επιθετική και μια δύναμη αναθεωρητική. Άρα, εμεί πρέπει να είμαστε πάντα στο πλευρό του διεθνού δικαίου και να μην το έχουμε μόνο σημαία ευκαιρία, αλλά να το εννοούμε κιόλα στη, στην πράξη. Εγώ απλώ να συμπληρώσω εδώ πέρα το ρωσικό αφήγημα. Είναι το εξή, εμεί θέλαμε να είμαστε με την Ευρώπη. Εμεί πήγαμε στη δημιουργία του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσία το 1997. Όμω, όπω λέει ο Πούτιν, από το 1997 μέχρι το 2014 μπήκανε 14 νέε χώρε μέλη του ΝΑΤΟ και ουσιαστικά μπήκε όλο, όλη αυτή η πλευρά, γεωγραφική, από πάνω από τη Βαλτική μέχρι κάτω στα Βαλκάνια, των χωρών αυτών οι οποίες ήταν ή στο πρώην σοσιαλιστικό στρατόπεδο ή κομμάτια ακόμα και της Σοβιετικής Ένωσης όπως είναι οι τρεις βαλτικές δημοκρατίες. Και νομίζω ότι με τις βαλτικές δημοκρατίες Δημήτρη Τονάτο είχε φτάσει 143 ή 144 χιλιόμετρα από την Αγία Πετρούπολη. Τα σύνορα ας πούμε ΝΑΤΟ Ρωσία. Ε, ναι, η Εσθονία εκεί πέρα είναι με τα πόδια περνά. Δηλαδή και μετά το φτάνει εκεί στην Πετρούπολη, έτσι στην περιοχή του Λένιγκραντ και μετά στην πόλη τη Πετρούπολη. Μόνο που ε, τώρα βέβαια με την ένταξη τη Φιλανδία έχουμε τα μεγαλύτερα σύνορα ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και Ρωσία και πλέον γυτνιάζουν. Έτσι, γυτνώνε, ναι, ακριβώς. Έτσι. Εκείνο λοιπόν που λένε εδώ είναι το εξή, ότι πάτησαν όλε τι κόκκινε γραμμέ. Ε, οι δυτικοί, δηλαδή μέσω του ΝΑΤΟ οι Αμερικανοί, θεωρούν ότι και νομίζω ότι έχουν, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία ότι η Ευρώπη δυστυχώς για τη Ρωσία δεν έχει φωνή, είναι υποτακτική των Αμερικανών, ό,τι θέλουν οι Αμερικανοί. Στην Ευρώπη, φέρνουν το χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι σου τίναξαν στον αέρα τον αγωγό στη Βαλτική και εσύ, κύριε Σόλτ, α πούμε σαν καγκελάριο, σφυρά αδιάφορα, έχοντα από εκεί την κυρία Αναλένα Μπέρμποκ και τον κύριο Χάμπεκ, του αυτού που είπε κι εσύ του, που θα πρέπει να ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή, αλλά ας... ουσιαστικά ας... ασχολούνται τώρα πάνε και υποστηρίζουν ο Χάμπεκ τον περασμένο χειμώνα πήγε και υποστήριζε τους αστυνομικούς που χτύπα, που βγήκαν, του αστυνομικού που, που, που χτύπαγαν του ανθρώπου που βγήκαν σε μια περιοχή εκεί στη βόρεια Γερμανία γιατί άρχισαν να δουλεύουν πάλι ε, οι λιγνίτε, η εξαγωγή λιγνίτη και δημιουργήθηκε τεράστιο πρόβλημα. Η Ρωσία θεωρεί, θεωρούσε μέχρι τώρα ότι η θέση της ήτανε σε αυτή που λέγαμε παλιότερα από την εποχή του Γκουρμπατσόφ ακόμα σε μια ενιαία Ευρώπη από την Πορτογαλία και το Γεβραλτάρ μέχρι τα Ουράλια yeah. όπως τη λέγανε τότε δυστυχώς έχουμε ξεφύγει πολύ από εκείνες τις εποχές και σήμερα η Ρωσία βρίσκεται σε ένα επίπεδο που από τη μια πλευρά βλέπει ότι δεν υπάρχει φωνή μέσα στην Ευρώπη ε, γι' αυτό ακριβώς θεωρεί ότι η αντιπαράθεσή της δεν είναι αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας είναι μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ αφού υπάρχουν εκεί 48 χώρες οι οποίες πολεμάνε κατά της Ρωσίας με τα χέρια κυρίως των Ουκρανών. Ε, εν πάση περιπτώσει θα ήθελα εδώ μία ακόμα δική σου προσέγγιση για αυτό το ζήτημα διότι από ό,τι φαίνεται ακόμα και Αμερικανοί αναλυτέ δείχνουν ξεκάθαρα την εικόνα ότι όχι μόνο η Ρωσία πετυχαίνει στρατιωτικές νίκες αλλά δεν φαίνεται να πάει παρά το γεγονός ότι κάνει τις προτάσεις για να πάνε σε μια ειρήνευση δεν φαίνεται να πάει σε ειρήνευση όχι γιατί η ίδια δεν το θέλει γιατί απλούστατα οι κουβέντες που βγαίνουν προς τα έξω και όπως είδαμε πρόσφατα τον, από, αυτό, το, από αυτή την τουρνέ, τον τουρνέ, που έκανε εκεί πέρα, όπως το λένε ο, ο Ζελένσκι, αρχικά στην Ευρώπη, μετά κάτω στην, στη ΛΑΓ, στην, στη Λίγκα των Αραβικών Κρατών. Λοιπόν. Και μετά από εκεί με, με, το αεροπλάνο του Προέδρου του, της Γαλλίας, του κ. Μακρόν, έφτασε μέχρι τη Χειροσήμα, εκείνο το οποίο βάζει ανοιχτά και φυσικά το βάζουν οι Αμερικανοί και αυτός είναι που το λέει προς τα έξω είναι ότι θα πάμε σε μια διαπραγμάτευση με δύο όρους πρώτον να μην υπάρχει ο Πούτιν και δεύτερον να επιστρέψουμε στο καθεστώς 24 Φεβρουαρίου του 2022 δηλαδή να αποχωρήσει η Ρωσία από όλα αυτά τα οποία είχε κατακτήσει στα πεδία των μαχών ε, αυτό όπως καταλαβαίνει ο κάθε αναλυτής ε, δεν είναι αυτό είναι πράγμα το οποίο ένας εθεροβάμων μπορεί να το πει αλλά όχι ένας λογικός Πολιτικός. Τι λε. Αυτό που λέω, Δημήτρη, για να πιαστώ λίγο από αυτό που έλεγε εσύ πριν και σημείωνε, είναι ότι ναι, εμένα με απασχολεί πάρα πολύ ω Ευρωπαίο πολίτη ε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει αυτή τη στιγμή μία θέση ενιαία και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτή τη στιγμή, δεν θεωρείται μία ανεξάρτητη, αυτοτελή οντότητα στο η παγκόσμια, ε, στην παγκόσμια κλίμακα και στην παγκόσμια κοινότητα. Το είναι βαθιά ενοχλητικό το γεγονό ότι δεν έχουμε μία δική μα θέση. Βλέπει βέβαια ότι γίνονται προσπάθειε. Επί παραδείγματι ο Μακρόν μετά την επίσκεψη που έκανε με την Φοντελάιεν στην Κίνα διαφοροποιήθηκε από την επίσημη ας το πούμε, θέση ή από τη θέση ορισμένων κύκλων τη Ευρώπη και γενικότερα τη Δύση. Και θα το πω τώρα κατά το κοινό λεγόμενο, έφαγε πολύ ξύλο ε, δημόσια για αυτό το οποίο είπε. Και πολύ κατσαρόλα. Όμω από την άλλη, Δημήτρη, μου πρέπει να πούμε ότι τόσο ο Μακρόν όσο και ο Σόλτ. Όταν πριν και κατά τη διάρκεια ε, του πολέμου στην Ουκρανία, ε, μιλούσαν με τον Ρώσο Πρόεδρο, ε, η αντιμετώπιση του τελευταίου απέναντί του ήταν απαξιωτική. Είτε γιατί θεωρούσαν ότι ανήκαν σε διαφορετικό στρατόπεδο, είτε γιατί θεωρούσαν ότι μπορούσαν να αλλάξουν τη ροή των πραγμάτων. Πάντω ήταν απαξιωτική και αυτό δεν βοήθησε, διότι ενίσχυσε όλου εκείνου του κύκλου. Πριν σου είπα κάτι, εγώ και κάποιοι άλλοι Ευρωπαίοι πιστεύαμε μέχρι πρώτη ότι η Ρωσία θα έπρεπε να είναι μέρο τη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια. Τότε είχαμε πολλά επιχειρήματα γι' αυτό. Σήμερα, μετά την, uh, τον πόλεμο και την εισβολή κατά στην Ουκρανία, δεν έχουμε επιχειρήματα. Μα έχουν αφαιρεθεί τα επιχειρήματα. Και γι' αυτό δεν φέρουν ευθύνη όσοι οδήγησαν τα πράγματα εκεί. Φέρει ευθύνη, κατά την άποψή μου, και η Ρωσία και θέλω να είμαι καθαρό. Όμω έρχομαι στο ερώτημα το οποίο έθεσε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Να σου πω κάτι. Βλέπω και από τα δύο μέρη, ότι υπάρχουν κάποιοι μαξιμαλισμοί. Με αυτού του μαξιμαλισμού δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε, σε λύση. Ο Ζελένσκι ήταν ένα ε, πολιτικό πολύ χαμηλού διαμετρήματο, ο οποίο ε, ε, χρησιμοποίησε τι όποιε δεξιότητε είχε ω ηθοποιό για να μπορέσει να προσελκύσει το διεθνέ ενδιαφέρον. Και η αλήθεια είναι ότι σε έναν βαθμό από τη δική του οπτική τα πήγε καλά. Βέβαια, κάποια στιγμή θα έρθει και ο λογαριασμό και για τη μία και για την άλλη πλευρά, έτσι δεν είναι. Και αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι η Ρωσία στο πεδίο των μαχών έχει καταφέρει να ε, ελέγχει ένα κομμάτι 17-18% σχεδόν το 1 πέμπτο της Ουκρανικής επικράτειας το οποίο μάλιστα όχι μόνο ελέγχεται αλλά έχει προσαρτηθεί και με τα δημοψηφίσματα τα οποία έγιναν αμφιβόλου για να είμαι απόλυτα ειλικρινής μαζί σου ε, κατ' εμέ αμφιβόλου ε, ποιότητας ε, και περιεχομένου. Όμως έγιναν και έχει αυτό, αυτά τα πράγματα στην κατοχή της αυτή τη στιγμή. Αυτό που λέει ο Ζελένσκι ότι εμεί θα απελευθερώσουμε το σύνολο τη Ουκρανία συμπεριλαμβανομένη Κρυμαία, είναι κάτι το οποίο είναι εντελώ εκτό πραγματικότητα. Θα μου πει, μπορεί να πει κάτι άλλο, πρόεδρο Ουκρανία είναι. Όχι, αλλά ξέρει κάτι, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι χάνουν σήμερα περισσότερο από τον πόλεμο, αντικειμενικά. Είναι η Ουκρανία, είναι η Ευρώπη, είναι και η Ρωσία. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δεν χάνουν από τον πόλεμο, είναι οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε με την Ρωσία έχουν μια ενεργειακή σχέση ανύπαρκτη. Για εμά η Ρωσία ήταν μέχρι πρώτη ο νούμερο ένα ενεργειακό μα εταίρο, όπω ξέρει. Ναι. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν τη Ρωσία 26ο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο. Για εμά του Ευρωπαίου ήταν ο 5ο για εμα ο εμπορικό 5 ος μεγαλυτερο Εμεί με τη Ρωσία γυπνιάζουμε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε μπορούν να ικανοποιούνται για την επέκταση του ΝΑΤΟ και να λένε να η αναγκαιότητα του ΝΑΤΟ το οποίο ο ίδιο ο Μακρόν είχε χαρακτηρίσει κεφαλικά νεκρό και ο Τραμπ. Και ο... Ω παροχημένο οργανισμό. Και τώρα λέει: Να η αναγκαιότητα του ΝΑΤΟ. Έχω μια επιθετική Ρωσία. Ορίστε, επεκτείνεται το ΝΑΤΟ. Η Κίνα από την άλλη έχει τη... τα δικά τη συμφέροντα που ικανοποιούνται. Εγώ λοιπόν αναρωτιέμαι, αυτοί οι οποίοι χάνουν, είτε επί του πεδίου, είτε σε επίπεδο οικονομία, είτε σε επίπεδο ενέργεια, είτε σε επίπεδο εικόνα, αυτοί οι οποίοι δηλαδή εμορραγούν καθημερινά. Για ποιον λόγο δεν σκέπτονται, είναι λόγοι εγωισμού, είναι λόγοι γοήτρου, είναι λόγοι επειδή ικανοποιούν συμφέροντα και επιδιώξει τρίτων, είναι όλα αυτά μαζί. Δεν σκέπτονται ότι αυτή η κρίση στην Ουκρανία, αυτό ο πόλεμο στην Ουκρανία, σήμερα που μιλάμε, έχει χαμένου και κερδισμένου. Οι χαμένοι θα έπρεπε να σκέπτονται, κατά την άποψή μου, διαφορετικά. Αλλά ξέρει κάτι. Ε, δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του ο Ζελένσκι. Εγώ είχα πει από την αρχή τη κρίση κάτι. Ο μόνος, η μόνη χώρα η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει και να παρέμβει καταλητικά για να διερευνήσει και ίσω να εξατλήσει τα περιθώρια εξέβρεση μια λύση είναι η Κίνα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούνται από τη Ρωσία ω ανήκουσε στο αντίπαλο στρατόπεδο. Άρα δεν συνομιλεί με αυτόν που είναι σε πολεμάει στο πεδίο με αυτόν που είναι μαζί με τον εντό αγωγικών αντίπαλο εχθρό, πε το ποστέ, που είναι η Ουκρανία. Η Ουκρανία, από την άλλη, δεν συνομιλεί απευθεία με τη Ρωσία. Η Τουρκία προσπάθησε να διαμεσολαβήσει, αλλά δεν έχει το διαμέτρημα για να το κάνει. Η Κίνα είναι η χώρα η οποία θα μπορούσε πραγματικά Παρά το γεγονό ότι ξέρουμε ότι είναι κοντά στη, στη Ρωσία και πιο μακριά από τη Δύση, έχει και το διαμέτρημα. Από ό,τι φαίνεται, με τη διαμεσολάβησή τη στο ζήτημα Ιράν-Σαουδική Αραβία έχει πλέον αρχίσει να αποκτά και μια τεχνογνωσία για να μπορέσει να αναζητήσει κοινέ λύσει, κάποιου κοινού παρανομαστές, μήπω και κάποια στιγμή δούμε το τέλο αυτού του, του, πολέμου. Μάλιστα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ. Απλώ εδώ να συμπληρώσω για να κλείσουμε την εκπομπή. Περάσαμε το ημίωρο. Να πω το εξή: Ότι η πρόταση τη Κίνα είναι πάνω στο τραπέζι. Μόνο που εκείνη που δεν τη δέχονται έχει εκφραστεί θετικά ο Βλαδίμυρ Πούτιν για αυτή την πρόταση. Εκείνη που δεν τη δέχονται είναι η άλλη πλευρά, η πλευρά δηλαδή τη Ουκρανία. Βέβαια, σε πρώτη φάση την αρνείται. Σε μια δεύτερη φάση μπορεί να το σκεφτεί. Σε μια τρίτη φάση, όταν θα έχει χάσει και το Χάρκοβο και την Οδυσσό, όπω λένε οι στρατιωτικέ ειδήσει, κυρίω Αμερικανών, το ξανατονίζω αυτό, στρατιωτικών αναλυτών. Και αυτό θα γίνει στο επόμενο χρονικό διάστημα, το επόμενο δίμηνο, πριν ακόμα φτάσουν τα θρυλούμενα F-16, τα οποία ετοιμάζονται να δώσουν αλλά η πρόταση αυτή υπάρχει. Εγώ θα συμφωνούσα μαζί σου σε αυτό ότι η Τουρκία δεν έχει το διαμέτρημα παρά το γεγονό ότι το έκανε και κέρδισε από αυτό η Τουρκία. Η Κίνα έχει αυτό το διαμέτρημα, έχει, το διά, έχει τη δυνατότητα, δηλαδή το, εκτόπισμα να το πούμε έτσι, γιατί εκτός των άλλων, ενώ από τη Ρωσία έχει την, ας το πούμε έτσι, το carte blanche, το ελεύθερο ότι μπορεί να δουλέψει πάνω σε αυτό το ζήτημα, βλέπουμε ότι δεν την αποδέχονται την Κίνα ως διαμεσαλαβητή, η άλλη πλευρά και όχι μόνο και κυρίως η Ουκρανία, αλλά κυρίως οι Αμερικανοί. Θα ολοκληρώσω εδώ αυτή την εκπομπή για να μην την μακρηγορήσουμε και να, <laughs> να μην <laughs> το ενδιαφέρον. Πρέπει Δημήτρη, ναι. μόνο για πέντε δευτερόλεπτα, πρέπει και η Κίνα να εξειδικεύσει την πρότασή της. Η πρότασή της ήταν μια πρόταση ιδεών Πρέπει να εξειδικεύσει την πρόταση και να αναλάβει πρωτοβουλίε. Εμένα, αυτή είναι η άποψή μου και δεν λέω ότι θα εισακουστώ, αλλά νομίζω καταλαβαίνουμε και οι δυο μα ότι αυτή είναι η μόνη ρεαλιστική λύση. Αυτή τη στιγμή, πάνω στο τραπέζι. Σωστά. Αυτό είναι να μπει, δηλαδή να υπάρξει μια καταρχή συμφωνία ότι πάμε σε διαπραγμάτευση και εκεί θα συζητηθεί οτιδήποτε, διότι μερικέ φορέ, επειδή οι Αμερικάνοι έχουν αυτή την τεράστια βιομηχανία που λέγεται Hollywood και μπορούν να θάβουν οτιδήποτε ή μπορούν ένα μικρό, μια, μια κουκίδα να την τεινάζουν στον αέρα και να την κάνουν, ας πούμε, υπερμεγέθη, ε, δεν αφήνουν να φανούν προς τα έξω κάποια άλλα πράγματα που εσύ λίγο πολύ το έθιξες προηγουμένως για παράδειγμα τη συμμετοχή της uh, Κίνας σε αυτό που έγινε στην, uh, στο να πέσουν οι τόνοι και να φτάσουν ακόμα και να συνομιλούν μεταξύ τους η Σαουδική Αραβία με το Ιράν είναι πάρα από πολύ αυτό είναι τεκτονική σχέσεων. αυτή, ας πούμε από κατάσταση διπλωματικών σχέσεων είχαμε ανάμεσα σε ακριβώς. δύο χώρες οι οποίες, οι οποίες πολεμούσαν σε τέσσερα μέτωπα ή η όπως Ρεία, ναι. Έτσι, Ιράκ, Ιράκ πολεμούσαν σε, και Λίβανο. Ακριβώς. Σε τέσσερα μέτρα πολεμούσαν διάντι προσώπων Ιράν και Σαουδική Αραβία και παρόλα αυτά βρέθηκε κοινός παρανομαστής. Και βλέπουμε ακόμα και το τελευταίο να το πω και να κλείσουμε το βλέπουμε ότι και η παρουσία της Ρωσίας στη Συρία φαίνεται τώρα ότι έχει ευεργετική επίδραση πρώτον διότι διατηρήθηκε το Συριακό κράτος και δεύτερον γιατί και το λέω αυτό μετά το, ως αποτέλεσμα αυτών των εκλογών. Αν ο Ερντογκάν, που από ό,τι φαίνεται θα είναι ο επόμενο, δηλαδή θα συνεχίσει να είναι ο πρόεδρο, αν γίνει έτσι τελικά, αυτό είναι αποτέλεσμα της, των επόμενων ημερών. Τότε ε, θα σου έλεγα ότι θα μπορούσαμε να συνομιλούμε σε αυτή την εκπομπή ενώ θα έχει γίνει και να αναλύουμε το θέμα, ενώ θα έχει γίνει η τετραμερή μεταξύ Συρία, Ρωσία, Τουρκία και Ιράν. Που να υπάρξει μια γενικότερη διευθέτηση πάνω σε αυτό το θέμα. Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσω. Θα είχε πλάκα για να κλείσουμε αν θέλει με ένα έτσι αστείο, θα είχε πλάκα να βλέπαμε τον πρόεδρο Ερντογάν να αναλάμβανε πρωτοβουλία για την αποκατάσταση των σχέσεων ανάμεσα σε Ρωσία και Ελλάδα. <laughs> <laughs> Δεν ξέρω <laughs> αν θα γίνει αυτό. Πάντω, βλέπω ότι ο Ερντογάν με τον κουμπάρο του, τον Άσαντ. Σίγουρα βλέπω, γιατί έχουν γίνει, έχει γίνει τετραμερή των Υπουργών Εξωτερικών. Σίγουρα βλέπω ότι θα γίνει και τετραμερή μεταξύ των κουμπάρων, όπω μα αρέσει να λέμε στην έχετε, Ελλάδα. Έχετε τι πραγματικότητε στην πραγματικότητα επί του πεδίου, Ερντογάν. Αυτή είναι η αλήθεια. Εκεί που υπάρχει αντιπαράθεση είναι για το αν τελικά θα φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα ή όχι από τη Συρία, που όπω ξέρει έχει τεθεί ο ζήτημα από τον Άσαντα, ακόμα και στον Αραβικό Σύνδεσμο το έθεσε ω μεγάλο θέμα. Για το Συριακό Το οποίο επέστρεψε μετά από 11 χρόνια. Πόσο ήταν που έλειπε πωστά, από εκεί. Έτσι, πωστά, είναι και είναι αυτό μια κίνηση συμβολισμού, ε. α πούμε. Εγώ ολοκληρώνοντα τη σημερινή εκπομπή, απλά θέλω να θυμίσω δύο πράγματα επιτροχάδιν. Το συντριπτικό πλήγμα που επέφερε η Ρωσία σε αυτό το τεράστιο, πολύπλοκο σύστημα και εξελιγμένο σύστημα Patriot στο Κίεβο φέρνει στην επιφάνεια πλέον πράγματα τα οποία δεν μπορούν να κρυφτούν. Μαζί με τα κτυπήματα που έγιναν στις δυτικές περιοχές της Ουκρανίας, όπου μπορεί να ήμασταν απασχολημένοι με τις εκλογές τώρα και εμείς και στην Τουρκία, αλλά καλό θα ήταν να δούμε ότι στο χτύπημα που έγινε στο Χμελνίτσκι πρόσφατα, έφυγε στον αέρα, έγινε διαρροή στον αέρα απεμπλουτισμένου ουρανίου, που σημαίνει ότι οι Βρετανοί, αυτό το οποίο έλεγαν ότι θα το κάνουν, ήδη το έχουν κάνει. Το απεμπλουτισμένο ουράνιο έφυγε και το αεράκι το τράβηξε προς τις ανατολικές περιοχές της Πολωνίας και να αυτό το οποίο μας έλεγε η Ρωσία, αυτό για το οποίο προειδοποιούσε ότι μπορούμε να γίνουμε παρανάλωμα πυρός. Όταν όμως, όπως είπε και ο συνομιλητής μου, γίνεται proxy war, δηλαδή πόλεμος δια αντιπροσώπων, κάποιοι θεωρούν ότι είναι μακριά από το πεδίο και μπορούν να κάνουν ό,τι αυτοί νομίζουν για τα συμφέροντά τους. Θα δούμε στο επόμενο χρονικό διάστημα και τις αντιδράσεις της Πολωνίας, αλλά και ένα σωρό άλλα πράγματα τα οποία έρχονται μπροστά μας, διότι η αντεπίθεση που ετοίμαζε και διαφήμισε πάρα πολύ το Κίεβο το προηγούμενο χρονικό διάστημα δεν φαίνεται ακόμα να ξεκινάει, δεν υπάρχουν οι δυνάμεις, διότι τα πολλαπλά συντριπτικά πλήγματα που δέχτηκε η στρατιωτική υποδομή της Ουκρανίας τις τελευταίες δύο εβδομάδες από το Ρωσικό στρατό είναι τέτοια που δεν τις δίνουν τη δυνατότητα να κάνει τέτοιες α, επιθετικές ενέργειες. Εδώ ολοκληρώσαμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και να θυμίσω ότι κάνετε εγγραφή στο κανάλι Ιδεοχώρος και στο YouTube αλλά και στο πρώτο σχόλιο που βρίσκεται κάτω από το βίντεο, στο Telegram και στο Viber. Γεια σας!